Σε λιγότερο από ένα μήνα αναμένεται να λειτουργήσει η νέα μονάδα ζωοτροφών του Γενικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων η Ένωση, που κατασκευάστηκε στην Κρία και έχει ξεκινήσει ήδη την δοκιμαστική λειτουργία. Αυτό έκανε γνωστό ο πρόεδρος του Γενικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων, Χάρης Λιούρης, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να υπάρξει αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, προκειμένου οι επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα να είναι βιώσιμες. Ήδη έχουν ξεκινήσει συνεχείς συζητήσεις με παραγωγούς προκειμένου ο συνεταιρισμός να βοηθήσει ακόμη και προς την κατεύθυνση των διαπραγματεύσεων στην αγορά για ζητήματα που αφορούν στις τιμές γάλακτος και κρέατος. Θέλω να ανακοινώσω ότι αυτές τις μέρες γίνονται και τα δοκιμαστικά στο εργοστάσιο ζωοτροφών που έχει τελειώσει η επένδυση στην Κρία που βρίσκεται και μέσα το λιγότερο σε ένα μήνα θα έχουμε βέβαια και τη λειτουργία του νέου ζωοτροφάδικου. Κοιτάξτε, αυτό που εμείς ως και εγώ ως νέος πρόεδρος πλέον και ως συνεταιρισμός, στόχος μας είναι να περάσει όλο το παραγωγικό κομμάτι μέσα από το συνεταιρισμό. Πολλές σκέψεις έχουμε κάνει μέχρι τώρα όσον αφορά στο γάλα, αλλά και για το κρέας. Όλα αυτά είναι προς διερεύνηση, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να βοηθήσουμε τους παραγωγούς και στόχος μας βέβαια και των παραγωγών των ίδιων πρέπει να είναι ότι ο μέλημά τους ότι ο συνεταιρισμός είναι εργαλείο των παραγωγών και σίγουρα βέβαια ο συνεταιρισμός μπορεί να διαπραγματευτεί καλύτερα των προϊόν των παραγωγών. Τη διαπραγμάτευση όπως κινούνται σήμερα οι αγορές, τη διαπραγμάτευση μπορεί να την κάνει ένας παραγωγός με έναν όγκο παραγωγής Α. Όταν συλλέγεται η παραγωγή μέσα από το συνεταιρισμό και μπορεί και διαπραγματεύεται έναν όγκο παραγωγής, εκεί οι τιμές διαμορφώνονται και διαφορετικά. Οι αγορές όλες, επειδή σήμερα λίγα τραστ διαχειρίζονται την οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο, θα έλεγα, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Όταν διαπραγματεύεσαι έναν όγκο παραγωγής συλλογικά, είναι και καλύτερα, πετυχαίνεις καλύτερες τιμές. Και βέβαια εκεί έχει να κάνει και με το κόστος παραγωγής. Κοιτάξτε, στη χώρα μας πρέπει να αλλάξει ένα πράγμα. Και βέβαια να αλλάξει και στο παραγωγικό κομμάτι. Μέχρι τώρα, αν φύγουν οι επιδοτήσεις, μόνο ένα πράγμα θα σας πω, αν φύγουν οι επιδοτήσεις από τους παραγωγούς, δεν θα μπορεί καμία περισσότερο το μεγαλύτερο ποσοστό των παραγωγών θα είναι μη βιώσιμο. Άρα ουσιαστικά το ζητούμενο είναι η αναδιάρθρωση της παραγωγής. Και μέσα στην εποχή, την ψηφιακή εποχή που έρχεται, αν εντάξουμε την τεχνολογία και τα σχήματα αυτά, όπως λέμε και τα συνεταιριστικά συνεργατικά σχήματα αυτά, πάρουν σάρκα και οστά και ενταχθεί και η τεχνολογία, αυτό βέβαια το ισοζύγιο θα αλλάξει. Εγώ σας λέω μόνο, αν φύγουν οι επιδοτήσεις σήμερα από τους παραγωγούς, αυτές τις επιδοτήσεις παίρνουμε περί τα 2 δισεκατομμύρια στις άμεσες ενισχύσεις που έρχονται κάθε χρόνο στους παραγωγούς. Αν φύγουν αυτά από τη μέση, καμία μονάδα αυτή τη στιγμή δεν θα μπορεί να είναι βιώσιμη. Αυτό το ισοζύγιο πρέπει να αλλάξει. Και αυτό αλλάζει, πρέπει να χαρεχτεί μια πολιτική συγκεκριμένη, αναδιάρθρωση της παραγωγής, είτε στο κρέας, είτε στη φυτική παραγωγή, και νέα κοινή αγροτική πολιτική εκεί και θα είναι ο στόχος. Στο μεταξύ, με επιστολή του προς τους συναρμόδιους υπουργούς, ο Γενικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων ζητά την επανεξέταση των αιτήσεων των πατατοπαραγωγών του Δήμου Μετσόβου και συγκεκριμένα του Δημοτικού Διαμερίσματος Χρυσοβίτσας, προκειμένου να συμπεριληφθούν στην κρατική ενίσχυση στο πλαίσιο των μέτρων για την πανδημία. Σύμφωνα με την επιστολή που στείλαμε εχθές στους αρμόδιους υπουργούς, σύμφωνα με το ΦΕΚ λοιπόν του 4937 και τις αποφάσεις περιχορήγησης κρατικής ενίσχυσης για την ανάγκη στήριξη των παραγωγών της χώρας στο τομέα της ανοιξιάτικης πατάτας και λόγω βέβαια της σοβαρής μείωσης του εισοδήματος για το έτος 2020 και εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι στην περιοχή μας, ειδικά στην περιοχή του Μετσόβου και στο δημοτικό διαμέρισμα Χρυσοβίτσας, υπάρχει ένας αριθμός παραγωγών που καλλιεργεί την καλοκαιρινή πατάτα, η οποία δεν έτυχαν της κρατικής ενίσχυσης, απόφαση που είναι άδικη, γιατί και αυτοί υπέστησαν σοβαρή μείωση στο εισόδημα για το έτος 2020 εξαιτίας της πανδημίας. Και βέβαια εμείς θέλουμε από τους αρμόδιους υπουργούς για την επανεξέταση των αιτήσεων, ώστε να αποκατασταθεί η αδικία και να συμπεριληφθούν και οι παραγωγοί αυτοί
στις κορνοενισχύσεις όπως λέγονται.